Έλα, έλα. Αρκετά. Τι έγινε? Να σου πω, πρέπει να ξεκαθαρίζει η φάση μας, έτσι. Εξαφανίζεις ένα μήνα, ξαναστέλνεις μήνυμα. Τι θα γίνει, μόνο όταν έχεις κάβλες με σκέφτεσαι. Πες ότι ισχύει αυτό. Ωραία. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή μου ήρθε λίγο ξαφνικό ρε παιδί μου και η ένταση που το έκανες. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη φάση, ας πούμε, 6 μήνες. Ωραία. Μου φάνηκε πολύ απότομο. Ενώ σου λέω να βρεθούμε, μπαίνεις μέσα και κατευθείαν τέτοια επίθεση, ας πούμε. Δεν μου ήρθε σιγά σιγά. Ναι, μπορεί να είναι απότομο. Ναι, ωραία, μπορεί να είναι απότομο γιατί έχω επιβδίσει. Το κάνεις τόσο καιρό. Μήπως νομίζεις ότι σου στέλνω συνέχεια όταν έχω κάβλες και δεν ισχύει. Θα με βγάλεις και τρελή τώρα. Έλα, ρε, μήπως σε παρακαλώ. Αχ, έλα. Ρέση. Θες μόνο αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που μου στέλνεις μήνυμα είναι για να πάμε σπίτι σου. Ναι ή όχι. Δεν πάμε μόνο σπίτι μου. Βγαίνω βόλτα. Με δουλεύεις έτσι. Μου στέλνεις μήνυμα μόνο για να επιδείξεις. Το κάνεις ή όχι. Μα εδώ τι θες να γίνει. Μα θα γίνει αυτό και εσύ και το θέλεις. Θα με κατηγορήσεις για αυτά που κάνεις και εσύ. Δεν περνάμε μαζί ωραίες στιγμές. Δεν περνάμε χρόνο μαζί. Έρχομαι εγώ πέρα, γίνεται αυτό. Σε πάω σπίτι σου. Καθόμαστε 20 λεπτά, α πούμε, και τέλος. Να γινόταν αυτό, να σου πω, να έχει δίκιο η κοπέλα, ρε φίλε. Το κάνω μόνο αυτό. Μπαίνω σπίτι, ανοίγω την πόρτα. Βγαίνω, έφυγα. Αυτό, ναι, και να μου πει μπήκε. Βγενάκι και έφυγε. Εκεί να σου πω ναι. Ναι, το παραμυθάκι τέλος. Ποιο παραμυθάκι? Δεν το παραδέχεσαι. Ρε, μα δεν κάνω αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μα το κάνεις, δεν θα με βγάλεις σε μένα τρελή και υπερβολική. Σου λέω, αν ήμουνα ότι μπαίνω σπίτι σου, πέντε λεπτά και έφυγα, να μου πεις ναι, Νίκο, μαλάκα, έρχεσαι, πηδάς, φεύγεις. Αυτό. Λέω. Μα δεν κάνουμε αυτό. Περνάμε 3-4 ώρες μαζί. Α, 3-4 ώρες. Τι ωραία. Αχ, τι ωραία, ναι, 3-4 ώρες, ναι. Τι πρέπει να κάνω για να μην ενοχλήσει? Να αλλάξει συμπεριφορά. Τι να κάνω, Νίκο, κάνω 1-2-3, πες τα μου, τουλάχιστον να τα ξέρω και εγώ να τα προσπαθήσω. Να με κάνεις να νιώσω ότι είμαι απαραίτητη. Ότι δεν θέλεις μόνο αυτό. Ναι. Ωραία, άκου, την επόμενη φορά ή και σήμερα δεν θα το κάνουμε. Περάσουμε κάποια ώρα μαζί και να μην το κάνουμε για να. Όχι από υποχρέωση όμως για να νιώσω εγώ καλά, επειδή έτσι θα θες εσύ. Μα είναι κακό που θέλει ένα τον άλλον και συμβαίνει και αυτό, ρε παιδί μου. Είναι κακό που με θες μόνο γι' αυτό. Τι μα δεν σε θέλω μόνο γι' αυτό. Τι είμαι, αντικείμενο είμαι. Δεν σε θέλω μόνο γι' αυτό. Έχει αυτό κουράσει η φάση. Το έχεις τοποθετήσει λάθος στο μυαλό σου. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε τη συζήτηση εννοώ. Και θα το ξανα. Αν συνεχίσει να συμβαίνει το ίδιο πράγμα και να επαναλαμβάνεται, να το ξανασυζητήσουμε. Καλά.